Η ίδια στάση τηρήθηκε και στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας. Στις αρχές του 21ου αιώνα και μόνο η ιδέα ότι κράτησαν το Ιράν θα ανέπτυσαν οποιαδήποτε μορφή πυρηνικής δυνατότητας αποτέλεσε θέμα που επέσυρε τη διεθνή καταγραφή και δυσπιστία. Το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας είχε συνδεθεί άρρηκτα με την διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής το ενδεχόμενο να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο το Ιράκ και η αδυναμία των ελεγκτών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να ελέγξουν τις υπάρχουσες ή φημολογούμενες εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και τους φύγοκεντρωτές της χώρας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην δικαιολόγηση της εισβολής στη χώρα το 2003 που ανέτρεψε τον Σαντάμ Χουσεΐν. Αντίστοιχα ερωτηματικά σχετικά με την ξεκάθαρη πρόθεση του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό πρόγραμμα και την ικανότητά του να επεξεργάζεται ραδιενεργά υλικά έχουν προκαλέσει παρόμοιε αντιδράσει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην πολιτική και τη μυθολογία να συσκοτήσουν την πραγματικότητα. Αλλά αυτό έπρεπε να έπαιρνε πολλά, Όμω, δήλωσε ο Υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι το χειμώνα του 2013. Πολιτική και μυθολογία. Για να το σκεφτούμε λίγο. Όχι όμως υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Πρέπει να το σκεφτούμε έτσι νυφάλιοι. <laughs> παίρνουν οι άνθρωποι. Τι παίρνουν όμως. Καμένα παίρνουν. Τα έχουν κάψει στο φούρνο πριν. Τι στο διάολο. Ο πρόεδρος Ομπάμα. Ναι. Έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει βία... ...σε σχέση με τα όπλα του Ιράν και έχει δεσμεύσει τις δυνάμεις και τα όπλα που θα χρειαστούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αν χρειαστεί. <laughs> Συνεχίζει ο υπουργό Εξωτερικών, Τζον Κέρι, το χειμώνα του 2013. <laughs> Η ιδέα και μόνο ότι το Ιράν θέλει να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια θεωρείται επικίνδυνη για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια. Η Ιρανοί, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Dick Cheney, Dick, Τσέιμι <laughs> το 2005 έχουν στη διάθεσή τους πάρα πολύ πετρέλαιο και φυσικό αέριο οι Ιρανοί. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί χρειάζονται επίσης πυρηνική ενέργεια για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες τους. Για μια μεγάλη πετρελαιοπαραγωγό χώρα όπως το Ιράν, υποστήριξε ο Χένρι Κίσιντζερ, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σπατάλι πόρων. Ε, άμα το λες εσύ, τι να πούν κι αυτοί, χαζούληδε είναι, φουστάνια φοράνε. Μερικέ δεκαετίε νωρίτερα και οι δύο άνδρε έβλεπαν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Όπω και οι διαδοχικέ μεταπολεμικέ αμερικανικέ κυβερνήσει, δηλαδή και ο Ντικ Τσέινι και ο Χένρι Κίσινγκερ. Για την ακρίβεια, οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν ενθαρρύνει στεναρά την απόκτηση πυρηνικών πόρων με ένα πρόγραμμα που η ονομασία και οι στόχοι του μοιάζουν σήμερα σχεδόν κομικά. Άτομα για την ειρήνη, ε, εντάξει. Κορυφαίο. Ο Σεφερλής δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Να του το προτείνουμε. Άτομα για την ειρήνη. <laughs> το πρόγραμμα που είχε σχεδιαστεί από την κυβέρνηση Eisenhower είχε σκοπό να επιτρέψει στις Ηνωμένε Πολιτείε να συμμετάσχουν σε μια διεθνή ατομική δεξαμενή και εν τέλει αφορούσε την παροχή 40.000 κιλών ουρανίου 235 για μη στρατιωτικέ έρευνε σε φύλλα προ ξένες ξένε κυβερνήσει. Εδώ το λέει. Δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, δεν είναι στο σενάριο του Σεφερλί. Εδώ το λέει. Για τρει δεκαετίε η χρήση πυρηνική τεχνολογία. Εξοπλισμού και υλικών αποτελούσε θεμελιώδε στοιχείο τη Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ένα ξεκάθαρο κίνητρο για συνεργασία και υποστήριξη εναντίον του Σοβιετικού μπλοκ. Πάλι εδώ το λέει, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου. <laughs> Καθώ η ΕΣΔΑ μετατρεπόταν σε υπολογίσιμη δύναμη στην Ασία και στον Περσικό κόλπο, οι Ηνωμένε Πολιτείε ένιωσαν έντονα την ανάγκη. Πού την ένιωσαν, ε, να ενισχύσουν την υποστήριξή του στον Σάχη, ο οποίο έδειχνε να είναι ο μοναδικό αξιόπιστο ηγέτη στην περιοχή. Ο ίδιο που ρωτούσε τι υποδύναμη έχουν οι ερπίστριε του Τσιφτέιν, του Άρματο. Αυτό ο ίδιο είναι. Ε, παρότι υπήρχαν κάποιοι που δεν είχαν την ίδια άποψη, <laughs> ένα γνωστό Σαουδάραβα προειδοποίησε τον Αμερικανό πρέσβη στο Ριάντ ότι ο Σάχη ήταν μεγαλομανή και ιδιαίτερα ασταθή. Ο άλλο από εκεί, ο πφτ, Πολύ ευσταθή αυτό ήταν που τα έλεγε. Αν δεν το καταλάβαινε αυτό ο Ουάσιγκτον, πρόσθεσε, τότε κάτι πάει στραβά με την αντιληπτική ικανότητα των Αμερικανών. Α, όχι, προ Θεού. Παρόλο που υπήρχαν ορισμένε επιφυλακτικέ φωνέ, οι οποίε προειδοποιούσαν ότι δεν έπρεπε οι Ηνωμένε Πολιτείε να δίνουν στον Ιρανό ηγέτη ό,τι ήθελε, <laughs> η επέκταση τη Σοβιετική ισχύω στην περιοχή είχε πείσει άλλου, με πρώτο τον Κίσιντζερ, ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί η υποστήριξη προ τον Σάχη. Όταν λοιπόν ο τελευταίο επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον στα μέσα τη δεκαετία του 1970, το υπηρεσιακό σημείωμα που συνέταξε ο Κίσιντζερ για τον πρόεδρο Υπογράμμιζε τη σπουδαιότητα τη εμφανού υποστήριξη προ τον Σάχη, αναφερόμενο σε αυτόν ω έναν άνθρωπο εξαιρετικών ικανοτήτων και γνώσεων, αν και αυτού του είδου οι έπαινοι αποσιωπούσαν τη χρόνια διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα που μάστιζαν το Ιράν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επιθυμούσαν διακαώ να υποστηρίξουν σχέδια για την αποσταθεροποίηση του γειτονικού Ιράκ και έτσι βοήθησαν στην υποκίνηση των ταραχών με τους Κούρδους. <laughs> Αυτό είχε τραγικά αποτελέσματα. Αφού μετά από μια εξέγερση που απέτυχε παταγωδός, η κουρδική μειονότητα στα βόρεια της χώρας υπέστη βαριά αντίπεινα. <coughs> Α, τους δίναν όπλα και αυτούς εκεί στα βουνά, ό,τι κάναν και εδώ στην Ελλάδα, ναι, για να αποσταθεροποιήσουν το... τη χώρα τους το Ιράκ. Και μετά τους πελέκησαν. <coughs> Παρόλο που είχαν ενθαρρύνει την εξέγερση, <laughs> οι Ηνωμένε Πολιτείε έκαναν πίσω και παρακολούθησαν το Ιράν να διαπραγματεύεται και σύντομα να επιτυγχάνει το συμβιβασμό με το Ιράκ σχετικά με μακροχρόνιες εδαφικές διενέξεις μεταξύ των δύο χωρών, θυσιάζοντας στην πορεία τους Κούρδους. Ακόμα και στο πλαίσιο μυστικών επιχειρήσεων, η στάση μας ήταν κοινική. Συμπέρανε η Επιτροπή ΠΑΙΚ, η οποία εξέτασε τις μυστικές διπλωματικές ενέργειες των Αμερικανών τη δεκαετία του 1970. Μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο Κίσιντζερ Μολονότι είχε δηλώσει ότι δεν είχε τον απαιτούμενο χώρο για να αναφερθεί σε αυτό το γεγονός στον πρώτο τόμο των απομνημονευμάτων του, αθέτησε την υπόσχεσή του να το αναφέρει στον δεύτερο. Ο Σάχη σχεδίαζε το μέλλον του και σε άλλα μέτωπα. Είχε συνειδητοποιήσει ότι η πετρελαϊκή έκρηξη των αρχών τη δεκαετία του 1970 δεν θα διαρκούσε για πάντα και ότι τα κοιτάσματα πετρελαίου κάποια στιγμή θα στέρευαν. Πράγμα που θα άφηνε ακάλυπτες ακόμα και τι ενεργειακέ ανάγκε του ίδιου του Ιράν παρά την οικονομία στον κλιματισμό. Η ζήτηση για πετρέλαιο στι ΗΠΑ εξακολούθησε να αυξάνεται, εξασφαλίζοντα στο Ιράν και σε άλλε χώρε με πλούσια κοιτάσματα μακροπρόθεσμα ωφέλη. Η πυρηνική ενέργεια, κατέληγε μια έκθεση που είχε παραγγείλει ο Σάχη, ήταν η πιο οικονομική πηγή ενέργεια που θα εξασφάλιζε την κάλυψη των αναγκών του Ιράν. Βάσει τη δική υπόθεση ότι οι τιμέ του πετρελαίου θα αυξάνονταν συνεχώ, και ότι το κόστος οικοδόμηση και συντήρηση πυρηνικών σταθμών ενέργειας θα μειωνόταν, η ανάπτυξη πυρηνικής βιομηχανίας έμοιαζε ένα εύλογο βήμα, Ιδίω αφού αυτό το υψηλού κύρους εγχείρημα θα έδειχνε πόσο είχε εξυγχρονιστεί το Ιράν. Ο Σάχης το ανέλαβε προσωπικά ζητώντα από τον δόκτορα Ακμπαρ Έτεμαντ του νεοπαγούς οργανισμού ατομικής ενέργειας του Ιράν να αναφέρεται απευθείας στον ίδιο. Η πρώτη επαφή έγινε με τους Αμερικανούς, το 1974 συνάφθηκε μια αρχική συμφωνία, βάσει της οποίας οι Αμερικανοί πούλησαν στο Ιράν δύο αντιδραστήρες καθώς και εμπλουτισμένο ουράνιο. Η συμφωνία διευρύνθηκε το 1975, όταν οι δύο χώρες σύναψαν μια συμφωνία αξίας 15 δις δολαρίων, η οποία προέβλεπε ότι το Ιράν θα μπορούσε να αγοράσει 8 αντιδραστήρες από τις ΗΠΑ στην συμβατική τιμή των 6,4 Την επόμενη χρονιά, ο πρόεδρο Φόρντ ενέκρινε μια συμφωνία που επέτρεψε στο Ιράν να αγοράσει και να θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα αμερικανική παραγωγή, το οποίο περιλάμβανε μια μονάδα επανεπεξεργασία που μπορούσε να εξαγάγει πλουτόνιο από τα καύσιμα των πυρηνικών αντιδραστήρων, επιτρέποντα έτσι στην Τεχεράνη να χειρίζεται έναν κύκλο πυρηνικού καυσίμου. Ο διευθυντή του γραφείου του πρόεδρου Φόρντ ενέκρινε χωρί δεύτερη σκέψη αυτή την αγοραπολισία. Τη δεκαετία του 1970 ο Ντίκ Τσέινι δεν δυσκολευόταν να καταλάβει τα κίνητρα του Ιράν. Όσα κατάφερε να προμηθευτεί ο Σάχη από τι Ηνωμένε Πολιτείε εντάσσονταν σε ένα φιλόδοξο και πολύ πιο ευρύ σχέδιο που αφορούσε την προσέλκυση τεχνολογία, τεχνογνωσία και πρώτων υλών και από άλλε δυτικέ χώρε. Το 1975 άρχισαν να κατασκευάζονται δύο αντιδραστήρε πεπιεσμένου ύδατο κοντά στην Μπουσέρ, στον Περσικό κόλπο αφού υπογράφηκαν δύο συμβάσεις με την δυτικογερμανική εταιρεία Kraftwerk Union AG, η οποία επίσης δεσμευόταν να παράσχει τα απαιτούμενα φορτία καυσίμου για τα επόμενα 10 χρόνια. Κατατέθηκαν επίσης παραγγελίες στην Kraftwerk, καθώς και στην Brown Boveri και στη γαλλική Fhamatom για άλλους οκτώ αντιδραστήρες, καθώς και για την παροχή εμπλουτισμένου ουρανίου. Με μονομένες συμφωνίες συνάφθηκαν επίσης για την προμήθεια ουρανίου, το οποίο θα υφίστατο επανεπεξεργασία στη Γαλλία. Θα επιστρεφόταν στην Τεχεράνη προς εμπλουτισμό και είτε θα χρησιμοποιούνταν στην ίδια τη χώρα, είτε θα πουλιόταν σε τρίτους ενδιαφερόμενους της επιλογής του Ιράν. Παρόλο που το Ιράν είχε συνυπογράψει τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών του 1968, οι υπηρεσίες πληροφοριών έκαναν τακτικά λόγο για την ανάπτυξη ενός μυστικού προγράμματος πυρηνικών όπλων, πράγμα που δεν προκαλεί εκπληξή δεδομένου ότι από καιρό σε καιρό ο Σάχης διακήρυται ότι το Ιράν, χωρίς αμφιβολία και πολύ πιο σύντομα από ό,τι πιστεύετε, θα ανέπτυσε πυρηνικά όπλα. Μια έκθεση της CIA, η οποία συντάχθηκε το 1974 και αφορούσε γενικά τη διάδοση των πυρηνικών, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι μολονότι το Ιράν βρισκόταν ακόμα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, ο Σάχης θα επιτύχανε τον στόχο του, κατά πάσα πιθανότητα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Αν είναι ζωντανό. Μέσα σε εισαγωγικά εδώ πέρα. <coughs> oh.